ο γνωστός οικονομολόγος και Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου Δημήτρης Καζάκης μίλησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικαίων για το φλέγον ζήτημα της κρίσης και τις προτάσεις διεξόδου από αυτήν. Ο κ. Καζάκης αναφέρθηκε στα εγκλήματα που έγιναν σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού στη διάρκεια των τριών μνημονιακών χρόνων, αλλά προχώρησε και σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να απαγκιστρωθεί η χώρα από τα μνημόνια που την οδηγούν στην καταστροφή. Όπως ανέφερε ο γνωστός οικονομολόγος, τρομοκρατούν τους Έλληνες με ψέματα περί μη επάρκεια σε ενέργεια, τρόφιμα, φάρμακα κλπ. Η αλήθεια, ωστόσο, όπως είπε, είναι πολύ διαφορετική και επάρκεια έχουμε σε βασικά προϊόντα και ενεργειακά μπορούμε να καλυφθούμε. Παραδείγματος χάρη με τα στρατηγικά αποθέματα τύρφη στη Φιλιππιάδα, με πετρέλαιο από την Καβάλα Oil, με την πλούσια γεωθερμία στην Ιγρίτα και σε άλλες περιοχές. Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Καζάκης, έχει τη δυνατότητα η χώρα να υπογράψει διακρατικές συμφωνίες και για την εισαγωγή πετρελαίου και μάλιστα σε πολύ καλύτερες τιμές από αυτές που πληρώνουμε τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει να μεσολαβούν οι ιδιώτες. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο και έχουμε και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο τώρα το έχουν καταδικάσει στην ανεργία, τόνισε και κάλεσε τους πολίτες να πούν όχι στην εξαθλίωση και στο ξεπούλημα της χώρας. Το αντικείμενο της σημερινής ομιλίας είναι το προφανές, αυτό που μας απασχολεί όλους, με την έννοια ότι πού πηγαίνει αυτή η κρίση και το πώς θα πηγαίνει. Προσπαθώ να δώσω τη δυνατότητα να κατανοήσει ο κόσμος το προφανές, δηλαδή που αντιλαμβάνεται αλλά δεν μπορεί να το πιστέψει, ότι μιλάμε για μαζική εξόντωση και γενοκτονία του ελληνικού λαού, προκειμένου η Ελλάδα να εκαθαριστεί ως περιουσιακό στοιχείο υπέρ των δανειστών. Και άρα θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση αν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας ή όχι. Και υπερασπίζουμε τη χώρα μας στις σημερινές συνθήκες σημαίνει πρώτον διαγράφω το χρέος, δεύτερον πηγαίνω σε εθνικό νόμισμα, φεύγω από την Ευρωζώνη ώστε να χρηματοδοτήσω χωρίς χρέη και με οικονομικά βιώσιμο τρόπο μια άλλου τύπου ανάπτυξη υπέρ της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Να σταματήσει η αιμορραγία, να σταματήσει δηλαδή αυτό το κακό που ζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι βασικά το αντικείμενο της ομιλίας. Σε ό,τι αφορά το νομό Τρικάλων, οι ιδέες, οι θέσεις του ΕΠΑΜ κερδίσουν έδαφος, πώς πάει ο τοπικός πυρήνας, υπάρχει ανταπόκριση που θα θέλατε? Ναι, γενικά το ΕΠΑΜ, αλλά και στα Τρικάλα. Στα Τρικάλα είναι σχετικά νέος ο πυρήνας, έχει ήδη διπλασιάσει τη δύναμη του και υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από ευρύτερο κόσμο, γιατί μας δεν μας ενδιαφέρει το στενό οργανωτικό πλαίσιο του ΕΠΑΜ, μας ενδιαφέρει περισσότερο η κοινωνική δυναμική που μπορεί να δημιουργήσουν οι θέσεις και οι απόψεις του ΕΠΑΜ και η δυνατότητα παρέμβασής του. Αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά βλέπουμε έναν κόσμο που έχει κατανοήσει πλέον ότι εάν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε τη δυνατότητα, αυτό είναι η αλήθεια, δεν φταίει ο κόσμος, δεν είχε τη δυνατότητα, αν είχε τη δυνατότητα νωρίτερα να μπορούσε να επιβάλλει αυτές τις θέσεις, τις οποίες περασπίζονται με συνέπεια μόνο το ΕΠΑΜ, θα μπορούσε να έχει γλιτώσει από τον Αρμαγεδόνα και τις εκατόμβες θυμάτων που έχει βιώσει. Μπορούμε εύκολα, γρήγορα να ανακάμψουμε. Αρκεί να γλιτώσουμε από τη ληστοσημωρία που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, να ανατρέψουμε αυτό το πολιτικό σύστημα που είναι διεφθαρμένο μέχρι το κόκαλο και δεν σώζεται, και να δώσουμε την ευκαιρία στον ίδιο το λαό, ο ίδιος ο λαός, όχι κάποιος το όνομά του, πατερούλης ή δικτάτορας, αριστερός ή δεξιός, ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει για την τύχη του. Να γίνει αφεντικό στον τόπο του. Αυτός δεν το δουλεύει. Αυτός δεν το ποτίζει με υδρότα και αίμα. Ποιος θα πρέπει να αποφασίσει αυτόν τον τόπο?